Ένα ευτράπελο με το καλημέρα σημειώθηκε μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης όταν ο νέος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου πήγε ευνηδιαστικά στο Υπουργείο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Παπαστεργίου πήγε χωρίς συνοδεία με το ιδιωτικό αυτοκίνητό του στο Υπουργείο. Μόλις πάρκαρε, τον πλησίασε ο φύλακα και τον ρώτησε ποιος είναι με τον ίδιο να του εξηγεί πως είναι ο νέος υπουργό. Ο ίδιο μιλώντα το πρωί τη Τετάρτη στου δημοσιογράφου, ρωτήθηκε για το περιστατικό, λέγοντα πω είναι λογικό να μην τον γνωρίζουν ακόμα. Ο διάδοχο του Κυριάκου Πιερακάκη τόνισε στη συνέχεια ότι σε πρώτη φάση θα δούμε τα έργα που τρέχουν και στη συνέχεια ότι ταλαιπωρεί τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Καλημέρα. Υπουργείο, εδώ το ψηφιακή διακυβέρνηση. Είμαι καλή θέα. Πίσω από το πάντιο. Ναι. Λοιπόν, αναμένω από στιγμή, στιγμή να έρθει ο δήμαρχο Τρικαίων, mm -hmm. πρώην δήμαρχο, και είναι τώρα ο κύριο Παπαστεργίου Δημήτρη, που έχει κάνει φοβερά έργα. Yeah. Έτσι, μερική γκάρντια ανέγραψε γιατί έχει διαμορφώσει τη Θεσσαλία. Mm -hmm. Λοιπόν, επειδή είναι απλό τύπο, πραγματικά πολύ απλό, είδε με τα μάξι του χθε εδώ, yeah. πάρκαρ, χωρί συνοδεία, χωρί τίποτα, yeah. και περνάει από εδώ την πύλη εισόδου. Yeah. Λοιπόν, ω πρέπει εκεί ο security, ο φύλακα, Παρακαλώ, σκάτω το Κισε, παρακαλώ. Γιατί του έχει ραψέ, του λέει, μα είμαι ο καινούριο υπουργό. Δεν τον γνώριζε. Καλό. Ναι, ναι, ναι. Τόσο απλό. Λογικό. Πήγε και με το αυτοκίνητό του, μα Δεν πήγε με το υπουργικό και τα λοιπά. Δεν ξέρω καν αν τα έχουν πάρει. Όχι, όχι, πάρκα εδώ απ' έξω. Εδώ απέξω έξω ο και μόνο του, χωρί συνοδεία, πέρασε από εδώ από την πόρτα. Την κεντρική πόρτα που περνάνε όλοι και οι υπάλληλοι. Κανονικά.